Γεια σας, παιδιά. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούργιο βίντεο. Είμαστε καινούργιοι στο κανάλι μου. Κάντε μια εγγραφή, πατήστε like, πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται ενημέρωση για κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Και σήμερα εγώ θα παίξω Craftsman, που το οποίο είναι ένα παιχνίδι ίδιο με το Minecraft, μόνο που το Minecraft έχει περισσότερα έπιπλα και το Craftsman έχει λιγότερα έπιπλα, αλλά βέβαια στο Craftsman μπορείς να αγοράσεις και έπιπλα. Και ξεκινάμε. Play. Create new world. Βαριέμαι να γράφω τώρα όνομα. My world. Mine. Αυτό θα βάλω και δεν με νοιάζει. Α, να το κάνω flat. Θα το κάνω flat. Create world. Τέλεια. Και τώρα θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε ένα σπίτι. Λοιπόν, παίρνουμε μερικά υλικά. Το πρώτο υλικό που ίσως είναι πολύ ωραίο είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι το ξύλο. Το δεύτερο, η πέτρα, συγγνώμη. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ. Το τρίτο που ίσως μπορεί να μας χρειαστεί είναι αυτό. Τα decoration δεν θα τα πάρω τώρα. Τώρα θα πάρω. Α! Ξέχασα να πάρω. Α, είμαι χαζός. Quartz block. Όχι αυτό. Αυτό. Μετά εδώ. Πού το έβαλα? Α, εδώ. Μετά αυτό εδώ και μετά αυτό εδώ. Τέλεια. Νομίζω καλά είναι. Να χτίσουμε ένα αρκετά μεγάλο σπίτι. Ή μήπως όχι. Ένα μικρό διόροφο σπιτάκι. Μια χαρά. Και τώρα κάνουμε ένα, δύο. Είναι ίσια. Όχι. Εδώ. Τώρα είναι ίσια. Ωραία. Και τώρα ενώ. Όχι έτσι. Κάτι δεν μου αρέσει. Α, ωραίο είναι. Κατάλαβα. Έτσι. Έτσι. Μισό να μετρήσουμε τα μπλοκ. 1, 2, 3, 4, 5. Από εδώ πόσα είναι? 1, 2, 3, 4, 5. Οκ, 5. Α, δεν πολλά. 1, 2, 3, 4, 5. Ωραία. Σπάμε αυτό από εδώ. Τώρα κάπως μεγάλωσε το σπίτι, παιδιά, πιστεύω. Όμως, τι θα κάνω. Α! Ωραία. Σπάμε αυτό. Τέλεια. Και αυτό. Τέλεια. Και προχωράμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 blocks. Ωραία, και πάμε τώρα εδώ. Άμα ήταν 5. Μισό που. Α. Ένα. Α, τι κάνω. Έτσι. Έτσι, δεν θα φανεί. Τι έκανα. Α, καλά. Ούτως άλλως θα το βάλω αυτό. Οπότε, 2, 3, 4, 5, 6. 15 blocks. Άρα βάζουμε από αυτή τη μεριά 15 blocks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Και το ενώνουμε εδώ με 16. Ένα μικρό ωραίο σπιτάκι. Τέλεια. Μετά, επειδή βαριέμαι να σπάω το πάτωμα, κάνουμε αυτό εδώ. Πολύ ωραίο είναι. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ήρθε και το κοτόπουλο. Τέλεια, τελειώσαμε και το πάτωμα
Και συνεχίζουμε με την διαρρύθμιση των τοίχων. Λοιπόν, παίρνουμε τα quartz και 1, 2, 3, 4, 5 blocks. Και εδώ το ίδιο. Ωραία, και εδώ. Και συνεχίζουμε τώρα. Λοιπόν, δεν το κάναμε λίγο ψηλό? Ναι. Α, το βρήκα, παιδιά. Θα φτιάξουμε ένα σπιτάκι, ένα σπιτάκι μικρό, ενός καλεσμένου που ερχόταν, ξέρω εγώ, στο χωριό μου για να μείνει στην πόλη μου. Αυτό. Και αυτό θα ήταν το σπιτάκι του. Normal. Και συνεχίζουμε. Α, όχι, δεν είναι ωραίο αυτό. Αυτό. Α, τι κάνω. Το quartz δεν θα το χρειαστούμε πολύ. Ωραία. Και εδώ τώρα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραία, συνεχίζουμε τώρα από εδώ. Ωραία, τελειώσαμε τους τοίχους και συνεχίζουμε. Εδώ. Ωραία. Μετά, εδώ πέρα, συνεχίζουμε με το ταβάνι που ίσως θα είναι ωραίο. Τέσπα. Λοιπόν, θα βάλουμε... Τι να βάλουμε... Αυτό. Επειδή το αγαπημένο του χρώμα, ξέρω εγώ, είναι το μπλε. Σαν εμένα. Α. Ξέρω τι κάνω εγώ. Παιδιά, αν θέλετε να σας κάνω και ένα story στο Craftsman, δηλαδή να χτίσω, ξέρω εγώ, δύο σπίτια. Αλλά μεγάλο, όχι σαν αυτά που χτίζω τώρα. Τώρα εγώ βαριέμαι να χτίσω σπίτι. Σαν αυτό που σας έδειξα την προηγούμενη φορά και μεγαλύτερο. Εκείνο το συνέχισα κάπως και το έχω κάνει καλύτερο. Αν θέλετε να σας το δείξω. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, το τελειώσα. Λοιπόν, εμένα αυτό το βίντεο μου θυμίζει το βίντεο στο TikTok που λένε δεν είναι 7, είναι 7, δεν είναι 8, είναι 8, δεν είναι 5, είναι 5. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, και τι έγινε, το ίδιο είναι. Α, όχι από τέτοιο αυτό. Θα το έβαλα κατά λάθος από το ταβάνι. Αχ! Βλακίες κάνω. Λοιπόν, συνεχίζουμε τους στίχους με command block. Τι command block? Με quartz of block. Με block of quartz τέσπα. Ωραία. Τι κάνω, γιατί... Πού είναι? Α. Λοιπόν, ωραία. Τον κάναμε τον πρώτο τοίχο. Και συνεχίζουμε στον άλλον. Λοιπόν, τους φτιάξαμε όλους τους τοίχους και τέλεια. Λοιπόν, τους τελειώσαμε. Πάμε να βάλουμε κανένα φως, γιατί εδώ μέσα είναι η πληθή του Φαγιστάι. Λοιπόν, μπαίνουμε αυτό εδώ και τα βάζουμε στις γωνίες πρώτα απ' όλα. Ένα εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ και ένα εδώ. Α, φώτισε κάπως, αλλά δεν μ' αρέσει. Εκτός αν κάνουμε αυτό. Είναι πολύ σκοτεινός. Α, παράθυρα. Λοιπόν, ωραία, θα βάλουμε εδώ πέρα ένα παραθυράκι. Πολύ. Πολύ αρκετά, αρκετά μεγάλο. Ωραία, και εδώ έτσι. Παίρνουμε γυαλί, αυτό εδώ, που χρησιμοποιώ περισσότερο. Και παιδιά, ο χώρος λίγο φωτίστηκε. Έχω δίκιο. Πάμε να βάλουμε και από εδώ ένα. Αλλά η πόρτα που θα μπει, κάπου θα μπει.
Ωραία. Έτσι. Ωραία. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω πως είναι καλά και άμα σπάγαμε αυτό εδώ και όλα αυτά εδώ, είναι καλά και να βάζαμε εδώ ένα έτσι παραθυράκι και θα μπορούσαμε και να βάζαμε και εδώ ένα έτσι παραθυράκι. Πολύ μικρό και ωραίο. Είδατε παιδιά, φώτισε ο χώρος. Λοιπόν, θα βάλουμε από εδώ την πόρτα, άμα είναι καλό σημείο. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, επειδή μερικές φορές δεν θα μπορεί να ανέβει, θα βάλουμε τέτοιο που είναι σκαλάκι. Το εδώ, έτσι. Τέλεια. Τέλεια παντέλεια. Λοιπόν, την κλείνουμε τώρα την ποχτούλα. Με αυτή είναι, με αυτό εδώ. Βγάζουμε αυτό. Και αρχίζουμε το ντεκόρ. Λοιπόν, αρχικά θα του κάνω το κρεβάτι και επειδή είναι καλός φίλος αυτός, θα του το κάνω λίγο πιο ωραίο το κρεβάτι τώρα. Λοιπόν, πού είναι η βιβλιοθήκη, νάτι. Λοιπόν, θα του κάνω ένα ντεκόρ τέλειο. Ωραία. Και εδώ το ίδιο. Όχι, έτσι δεν πάει έτσι, τι χάλια. Χάλια. Ωραία. Κάτι λείπει. Α, ναι, αυτό. Ναι, τώρα είναι ωραίο. Και μπορούσαμε να βάζαμε και αυτό. Έτσι. 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 Και εδώ. Να και την είσοδο με την οποία θα μπαίνει στο κρεβάτι. Α, αυτή όχι από πάνω, κάτι με χαλάει. Λοιπόν, έτσι. Σκοτίνιασε πολύ εδώ ή μου φαίνεται. Ναι. Οπότε, glowstone, γιατί δεν χρειαζόμαστε κανένα άλλο παράθυρο. Και έτσι. Πολύ απλό. Μετά, αφού τελειώσαμε το κρεβάτι, θα κάνουμε εδώ, όχι εδώ. Εδώ θα κάνουμε ένα μικρό χώρο για να κάθεται και να ξεκουράζεται. Ουσιαστικά ένα καναπέ. Τηλεόραση θα του την κάνω εδώ. Ωραία. Αυτό θα μείνει για σχεδόν ένα χρόνο στην πόλη μου, οπότε ελπίζω να του αρέσει το σπίτι μου. Έτσι, έτσι. Ωραία, βάζουμε τώρα και το τραπέζι μας που βάζουμε πάντα. Αυτό εδώ και που είναι το χαλάκι. Θα πει μόνο το χρώμα, είναι το μπλε πάνω από, θα του βάλουμε το μπλε. Α, θέλει και χαλάκι, το ξέχασα, του αρέσει πολύ το χαλάκι. Όταν το βλέπει τρελαίνεται παιδιά. Οπότε θα βάλω χαλάκι τώρα εγώ έτσι. Ωραία. Α, δεν μου αρέσει. Εμένα δεν μου αρέσει. Αλλά σε εκείνον αρέσει, εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ τώρα και χαλάκι. Ωραία. Και βάζουμε τώρα εδώ ολόκληρη τηλεορασάρα που είναι ένα μαύρο να βρω και θα χαρώ. Να το, αυτό θα του βάλω. Είναι αρκετά μεγάλη. Ωραία. Και βάζουμε πάνω κανένα κάδρο και ό,τι και καλά δείχνει κάτι. Ωραία. Ξέρω παιδιά ποια κάδρα είναι διπλά. Ωραία. Αυτό δεν είναι διπλό αλλά είναι το ίδιο οπότε δεν θέλουμε. Μια χαρά. Έτσι. Ό,τι δείχνει και... Ό,τι δείχνει τάχα μου δείχνει κάτι η τηλεόραση. Τέλεια. Εδώ αυτός ο χώρος θα είναι ελεύθερος, ουσιαστικά θα είναι σαν ξενοδοχείο. Τα ξενοδοχεία λοιπόν δεν έχουν κουζίνες. Άντε, σπάνιο να έχουν και μερικά, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν. Γι' αυτό εμείς θα βάλουμε μόνο ψυγείο που έχουν.
Αποκλείεται να πας σε ξενοδοχείο και να μην έχει ψυγείο, γιατί θες νερό και τέτοια. Από πού θα τα πάρεις, από το Δελακόρτια παίρνουν? Ωραία. Παίρνουμε τώρα που είναι. Από εδώ, όχι από εδώ. Αυτό, έτσι. Και βάζουμε εδώ πάνω αυτό εδώ. Τέλεια. Και καλά, πως από εκεί ανοίγεις το ψυγείο και παίρνεις. Αλλά όχι έτσι. Έτσι, ωραία. Και τι άλλο? Α, μπάνιο! Λοιπόν, του κάνω το καλύτερο μπάνιο. Λοιπόν, παίρνουμε quartz. Επειδή ξέρω να κάνω πολύ καλά μπάνια. Πάμε εδώ, παίρνουμε χαλάκι μπλε. Και το κάνουμε έτσι. Ωραία. Φαντάστικα. Α! Τι έκανα? Έβαλα χαλί στο τα... Α! Να πω το ίδιο, ξέχασα. Τι νυχτώνει? Α, ναι, αλλά και πάλι έχει φωτισμό. Α, και καλό μάλιστα. Γιατί από κάποια μεριά είναι το φεγγάρι. Και έρχεται και από το φεγγάρι το φως. Και έχω βάλει και τα blowstone. Γιατί το θέλει το χαλάκι, θέλω να ξέρω, δεν του φτάνει ολόκληρο πάτωμα. Έπρεπε να το βάλω σκέτο το χαλάκι και να το χακούφι από κάτω. Να του βγαίναν όλα τα ζόμπι. Όπως έχω κάνει και στο ξενοδοχείο που φτιάχνω αυτόν τον καιρό με την Πέτη και την Τζέννη. Ωραία, βάλαμε το χαλάκι. Εδώ βάλαμε τη λεκάνη δίπλα από το παράθυρο, να σε βλέπουν οι γείτονες και να λένε κάνεις τη ραράκι σου. Μη σε νοιάζει. Ωραία, μετά πάμε εδώ να κάνουμε μπανιέρα. Θα θέλει να κάνει μπάνιο, θα βρωμάει. Πού θα κάνει μπάνιο? Λοιπόν, μια μίνι μπανιέρα, τέτοια. Και βγάζουμε το glowstone και το βάζουμε, ωα πόσο σκοτεινά. Και το βάζουμε από αυτή τη μεριά και ρίχνουμε νερό εδώ. Έτσι. Όμως το ρίχνουμε από πάνω. Αυτό δεν το σκέφτηκα, εντάξει. Λοιπόν, ξεπλημμυρίσαμε τώρα, οπότε συνεχίζουμε. Λοιπόν, θα την κάνω έτσι, θα έρχεται, θα μπαίνει και θα μπορεί να πηγαίνει και πιο κάτω, μα θέλει. Ωραία. Καλέ! Α, όχι μέχρι εδώ, γιατί εδώ είναι το τέτοιο. Το, πώς λέγεται, ξέχασα. Πού είμαι? Σίγουρα θέλω κάποιο φως. Λοιπόν, αρχικά ανοίγουμε από εδώ έτσι και βάζουμε φώτα, γιατί εδώ πέρα δεν γίνεται τίποτα. Ωραία. Κάπως βλέπω τώρα καθόλου. Α, έχω βάλει μπλοκ σκέτο εδώ. Οκ, τότε. Αχ. Τέλεια. Τέλεια. Έτσι, πολύ ωραία μπανιέρα. Λοιπόν, και τώρα εδώ βάζουμε νηπτήρες για να πλένετε. Τέλεια, βάζουμε εδώ, στη μία θα είναι η βρύση για να πλένει τα χέρια του, στην οποία βάζουμε νερό. Ωραία. Και βάζουμε από πάνω το μοχλό που είναι αυτό, όχι εδώ, αυτό. Εδώ το ωραίο και βάζουμε αυτά και τι άλλο χρειαζόμαστε. Α, θα βάλουμε εδώ πέρα συρτάρια. Θα θέλει κάτι να πάρει. Πού θα το βάλει? Στα συρτάρια ο άνθρωπος. Άρα θα βάλουμε εδώ πέρα ένα κουμπί και καλά πως ανοίγει το συρτάρι. Ωραία, και βγαίνουμε τώρα έξω. Ελπίζω να του αρέσει το σπίτι. Και βγαίνουμε έξω. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Άμα σας άρεσε, πάτησε το like, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε και το κουδουνάκι για να σας έρχεται ενημερώσει για κάθε καινούργιο βίντεο που βγαίνει. Σας στέλνω πολλά φιλιά. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια!